πραγματικά ακούστηκαν πολλές φωνές, πολλές επαναλαμβανόμενες φωνές, βέβαια. Η ουσία του πράγματος όμως παραμένει. Νομίζω ότι προφανώς και είναι και μία αντίληψη όλων μας ότι στην δεδομένη χρονική στιγμή, στην παρούσα χρονική στιγμή, το θέμα δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε δύο συνολικές μονάδες του Δήμου μας. Το θέμα μας είναι το μετά. Και εδώ, κύριε Δήμαρχε, θα επιμείνω. Εμένα με κάλεσε ο κύριος Βίτσας, είναι πάγια τακτική, θα το διαπιστώσετε πολύ σύντομα, των κυβερνώντων, ο εφηβιασμός. Εμένα με κάλεσε τη μία μέρα για να πάω την άλλη στην Αθήνα, να μιλήσω από κοντά. Αντίστοιχα θα γίνει τώρα. Διαβεβαιώσεις, εγώ δεν αφήσω το τίποτα από αυτό που λέτε. Αλλά αντίστοιχα θα έρθει κάποια στιγμή και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι πρέπει από τώρα να το συναποφασίσουμε. Και αυτό είναι η φιλοξενία επιπλέον κόσμου με τη δημιουργία μόνιμης δομής. Hotspot. Μέσα σε όλα αυτά, και θα επανέλθω κλείνοντας κάνω στην τελική πρόταση τη δική μας, επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα. Πρώτο, είναι πολύ κρίσιμος και πολύ σημαντικός ο διαχωρισμός της ιδιότητας των ανθρώπων αυτών. Όσο και αν δεν μας αρέσει, όσο και αν είναι πολύ ωραίο να ακούγεται το πρόσφυγας, δεν είναι πρόσφυγας. Δεν είναι όλοι πρόσφυγοι. Τελείως. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι οικονομικοί μετανάστες. Και εδώ καθώ λίγο, ακούστηκαν διάφορα πράγματα, εδώ μας υπόθηκαν από τους εκπροσώπους διαφόρων παρατάξεων για ανθρώπους που είναι στη Γερμανία, που είναι στο, σε άλλες χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Ποια είναι η κατάσταση εκεί στην υποδοχή των οικονομικών μετανάστων? Είναι η ίδια. Υπάρχουν οικονομικοί μετανάστες στη Γερμανία που πηγαίνουν χωρίς έγγραφα. Πού ακούστηκε αυτό? Κανένας δεν πηγαίνει στη Γερμανία χωρίς ένα. Επίσης, εκείνο το οποίο φυσικά συμφωνούμε όλοι ότι το πρόβλημα είναι, δυστυχώς, πέραν των δυνατοτήτων της ελληνικής κυβέρνησης, της ελληνικής πολιτείας, του ελληνικού λαού, είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει πλέον ευρωπαϊκή διάσταση. Σαφέστατα, δεν γινόμαστε μάρτυρες της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην ουσία της, γινόμαστε μάρτυρες της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης καθαρά και μόνο στο οικονομικό κομμάτι. Και ένα ερώτημα που πρέπει να τεθεί για το μετά είναι, πολύ ωραία, αυτή τη στιγμή ένα δίκτυο ΜΚΟ δουλεύει πάρα πολύ καλά, διαχειρίζεται το πρόβλημα σχεδόν κατά αποκλειστικότητα, ναι, έρχονται χρήματα από το εξωτερικό. Μέχρι πότε? Μέχρι πότε θα έχω τα χρήματα του εξωτερικού? Αναρωτιόμαστε, και εδώ θα δω στην ουσία του πράγματος, αναρωτιόμαστε τι θα συμβεί εάν, παραδείγματος χάρη στο ενδεχόμενο μιας μόνιμης δομής, ξαφνικά η χρηματοδότηση σταματήσει. Επειδή πολλές φορές, και εδώ θα κάνω μια παρένθεση, οι χαρακτηρισμοί αυτοί που λέμε, είναι άλλο να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και άλλο να χαρακτηρίζουμε αφιδώς τον κόσμο, είτε ρατσιστές, είτε ξέρω εγώ φασίστες, είτε ξενοφοβικοί, είτε από την άλλη πλευρά ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν αγαπούν να μην πατριώτες, το ένα, το άλλο κτλ. Είναι λάθη οι χαρακτηρισμοί από ποια πλευρά προέρχονται. Οι χαρακτηρισμοί ακραίοι είναι ακραίοι, είτε προέρχονται από τη μία είτε προέρχονται από την άλλη πλευρά. Και πρέπει να προσέξουμε κάτι το οποίο δεν το προσέχουμε. Μην χαρίζουμε ανθρώπους σε συγκεκριμένα μορφώματα τα οποία δεν
περιποιούν τιμή για την πατρίδα και την πράξή τους. Χαρίζουμε πολύ κόσμο σε μορφώματα. Δεν είναι ο πατέρας και η μητέρα που ανησυχεί αυτή τη στιγμή, εύλογα επαναλαμβάνω. Εύλογα. Ανησυχία έχουν οι άνθρωποι. Ούτε θέλει η πλειοψηφία του κόσμου, ούτε να σφάξει κανέναν θέλει, ούτε να αρχίσει να κυνηγάει, ούτε να μπαίνει με μαδαριά στα ξενοδοχεία και στις δομές. Έχουν όμως μια εύλογη ανησυχία. Αυτή την εύλογη ανησυχία πρέπει να την κατανοήσει όλο το πολιτικό σύστημα. Όλο το πολιτικό σύστημα. Μην χαρίζουμε κόσμο βάζοντας ταμπέλες και ταυτότητες σε μορφώματα που όντως δημιουργούν προβλήματα. Και κλείνω αυτή την παρέμβαση. Και πάω στην... και επανέρχομαι πλέον στην ουσία. Μην μπερδεύουμε λοιπόν τις καταστάσεις με πρόσφυγες μετανάστες και τα λοιπά οικονομικούς μετανάστες. Σαφέστατα, εγώ πέρυσι είχα πάει στο ξενοδοχείο στον Αστέρα, όταν είχαν έρθει εκεί περίπου 70 άτομα και πραγματικά, όντως, είδα δύο καταστάσεις διαφορετικές. Είδα 40 περίπου Αφγανούς οικογένειες, μάνα, πατέρας, κάτω πέντε παιδιά ο καθένας και είδα και 28 με 30 Ιρακινούς ηλικίας από 18 έως 30 μάξιμου, οι οποίοι είχαν τελείως διαφορετική συμπεριφορά και αντίληψη. Ποια ήταν η συμπεριφορά τους, εμείς προφανώς και κανένας τους, κανένας από τους ανθρώπους, δεν θέλει να μείνει σε έναν τόπο ο οποίος δεν έχει προοπτική. Ή τέλος πάντων δεν έχει την προοπτική που ενδεχομένως θα ήθελαν ή που ονειρεύονται από άλλους ανθρώπους που σε παλιότερες εποχές πήγανε σε χώρες της Ευρώπης. Οι άνθρωποι τι λέγανε. Οι μεταβγανοί, πράγματι αυτό που είπε ο κ. Δημαρχός, εγώ πιστεύω ότι όντως μπορεί να υπόθηκε. Ήταν άνθρωποι που σκέφτονται τελείως διαφορετικά. Γιατί? Γιατί ήταν για τις οικογένειές τους, οι άνθρωποι θέλανε μια ησυχία, δεν θέλανε να ταλαιπωρούνται, καταλαβαίνανε τι συμβαίνει και το καθεξής. Οι Ιρακινοί που είχαν έρθει δεν ήταν εθνικότητα, δεν είναι νέοι, ήταν μόνοι τους νέοι άνθρωποι, οι οποίοι το μόνο που τους ενδιαφέρε έλεγαν εμείς εδώ πάμε στη Γερμανία. Αυτό λέγανε. Και μάλιστα απαιτούσαν από μένα να τους βγάλουν τα εξωτικά έγγραφα. Λοιπόν, το πρόβλημα που θα προκύψει έτσι, είναι στην περίπτωση που προκύψει, ανοίξει η συζήτηση. Εμένα η αίσθησή μου είναι πολύ κοντά. Έγινε μια φορά. Το αποτρέψαμε αυτό. Το αποτρέψαμε όχι γιατί δεν είμαστε ανθρωπιστές. Το αποτρέψαμε με συγκεκριμένα στοιχεία. Με συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν την οικονομική κατάσταση της περιοχής, την έλλειψη θέσεων εργασίας, τα προβλήματα που αφορούν στην οικονομική περίθαλψη, τα προβλήματα με την υποστελέχωση του τμήματος ασφαλείας και με το γεγονός ότι ειδικά σε συγκεκριμένους χώρους, έτσι, ήρθε εδώ ο φίλος μας ο Ξενοδόχος, δεν ξέρω αν είναι ακόμη εδώ, ναι, εγώ πέρυσι τον Απελώνα τον είχα αποτρέψει. Αυτός που δεν εμφανίζεται σήμερα στα στοιχεία τύπου, του είχα αποτρέψει. Δεν του είχα αποτρέψει γιατί έκανα πρόβλημα με την ιδιωτική πρωτοβουλία με την επιχειρηματικότητα. Του είχα αποτρέψει γιατί εξέλιξε κάποιους λόγους. Ότι βρίσκεται κοντά στο βασικό τουριστικό πόλο, ότι βρίσκεται κοντά στο κολληνητήριο, ότι βρίσκεται κοντά στο στρατόπεδο και ότι βρίσκεται κοντά σε ένα μεγάλο συγκρότημα σχολείο. Άρα λοιπόν, θα κληθούμε σύντομα με τα δεδομένα αυτά, γιατί πραγματικά η κατάσταση που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στο διεθνές κοινικό δεν είναι καλή. Και σαφέστατα, έχετε δίκιο. Όλα αυτά που λέμε, ναι, να συμφωνήσουμε και ο κακός υπεριαλισμός και ο καπιταλισμός και όλα. Αλλά το πρόβλημα έρχεται εδώ. Το πρόβλημα είναι εδώ. Δεν έχουμε ούτε δυνατότητα να πείσουμε την Κίνα σαν σοσιαλιστική δύναμη, ούτε να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες σαν κύριο εκφραστή του αντίπαλου δέοντος, λέει, έτσι, εδώ είμαστε τώρα. Τι πρέπει να γίνει. Το πρώτο πράγμα πρέπει να γίνει είναι να καταστήσουμε σαφές στην ελληνική κυβέρνηση ότι αυτό το οποίο πρέπει να επικρατήσει είναι η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη καταναστευτική στρατηγική. Μπορεί να όσο να πάρει και να φιλοξενήσει στο τέλος της ημέρας 200 ανθρώπους, οι οποίοι στο σενάριο τους θα μείνουν εδώ,
Δεν έχουμε εμείς κανένα πρόβλημα να μείνουμε κάποιοι άνθρωποι εδώ. Αλλά αυτή την επόμενη μέρα θα μπορούν, και εφόσον διακοπεί η χρηματοδότηση από τους οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούν την επόμενη μέρα να εξασφαλίσουν τα αναγκαία για την οικογένειά τους. Σαφέστατα, θα πρέπει επίσης να πάρουμε απόφαση ότι ναι, αυτό το οποίο σήμερα μας ενδεχομένως κάποιος τους τρομάζει, κάποιος τους φαίνεται πολύ ξέρει και δεν είναι άδικο αυτό. Έτσι. Ότι εδώ θα μείνουν. Θα μείνουν. Ενδεχομένως να μείνουν κάποιοι άνθρωποι. Κάποιοι άνθρωποι που δεν επιδέχονται σωμάτωσης. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχουν χώρες όπως η Σουηδία, υπάρχουν χώρες όπως η Γαλλία, με 4 και 5 γενιές μεταναστών από τις χώρες αντίστοιχες, οι οποίοι άνθρωποι δεν ενσωματώθηκαν ποτέ σε ένα κατά βάση κοσμικό κράτος. Εγώ θέλω να πω σε τι πλαίσια τη σκεφτικά. Έτσι. Σε ένα κατά βάση κοσμικό κράτος όπως η Γαλλία. Άρα λοιπόν, για να κλείσω την τοποθέτησή μου, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι σαφέστατα να δοθεί ένα σαφές μήνυμα ότι η Νάουσα, οι πολίτες της, είναι όντως διατεθειμένοι να συνδράμουν και να στηρίξουν αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη, αυτούς που βρέθηκαν εδώ, στο πλαίσιο της προσφυγιάς. Πρέπει ταυτόχρονα αυτός που είναι εδώ, όπως εμείς, σαν πολίτες, σαν δημότες της Νάουσας, θα προσφέρουμε για την αναγκαία κοινωνική ειρήνη και ηρεμία, η οποία πρέπει να ξετανέψει, θα προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται ήδη εδώ πέρα, έτσι, ό,τι μπορούμε και στο μέτρο που αναλογεί στον καθένα. Κυρίως, θα πρέπει να τους προσφέρουμε ηρεμία, η οποία είναι προς όφελός μας. Ταυτόχρονα δε, θα πρέπει να τους επισημανθεί, όπως είχα κάνει εγώ πέρυσι, ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση και εκείνοι να σεβαστούν τον Δήμο, την κοινωνία που τους φιλοξενεί. Ότι θα πρέπει, ναι, να μπορέσουν να συμπεριφερθούν με τέτοιο τρόπο που να μην δημιουργήσει σε καμία περίπτωση προβλήματα και να καθησυχάσει τις ανησυχίες του κόσμου. Λέμε λοιπόν να δούμε το δάσος και το δέντρο. Το δέντρο είναι 100%. Το δάσος είναι η περίπτωση hot spot. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, εμείς θα προτείναμε το εξής. Επειδή, όπως είπα, πολύ σύντομα φαντάζομαι, θα βρεθείτε σε δύσκολη θέση. Θα πιεστείτε πολύ, όπως πιέστηκα κι εγώ. Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε σήμερα μια απόφαση, η οποία να σας προσφέρει την απαραίτητη νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο, για να μπορέσετε να εξηγήσετε για ποιον λόγο δεν μπορεί έτσι, χωρίς προγραμματισμό, χωρίς σχέδιο, χωρίς κανένα πλάνο δράσης για το σήμερα και το αύριο, η Νάουσα να δεχτεί τη δημιουργία ενός κέντρου μόνιμης φιλοξενίας. Ένα hot spot. Άρα λοιπόν, κλείνω λέγοντας ότι η Νάουσα ως φιλόξενη πόλη θα φροντίσει και οι δημότες της θα φροντίσουν αυτό το διάστημα να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα και ταυτόχρονα να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στη δημιουργία μιας μόνιμης δομής. Άρα λοιπόν, η πρότασή μας είναι αυτή, να πέσουν οι τόνοι, να υπάρξει μια κατανόηση από όλες τις πλευρές ότι αυτό και ένα, αν θέλετε, και ένα τυπό και ένα βάρος που αντιστοιχεί σε εμάς να το σηκώσουμε, αλλά όχι τίποτα άλλο πέρα από τις δυνάμεις μας και από την ικανότητά μας να μπορέσουμε να προσφέρουμε ικανοποιητική διαβίωση και σε αυτούς που θα έρθουν, αλλά και σε αυτούς που μένουν εδώ και παλεύουν καθημερινά με τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.